Και δεν μπορεί να βγαίνει ο κάθε Μητροπολίτης και ο κάθε παπάς και ο κάθε, ξέρω εγώ, λόγιος του χριστιανισμού, γιατί η χριστιανική είναι η θρησκεία μας, και να κατηγορεί. Πού κολλάει η παρέλαση? Περίμενε, ναι. Περίμενε που κολλάει. Το σεβόμαστε το θέμα. Πρώτα είναι αυτό. Άρα δεν υπάρχει σεβασμός απέναντι στους ομοφυλόφιλους. Ποιος το είπε αυτό? Εγώ το λέω. Δεν υπάρχει σεβασμός. Εσύ το λες. Δεν το λένε όλοι. Εγώ το λέω ότι δεν υπάρχει σεβασμός. Και από αυτή την αντίδραση λοιπόν, και από αυτή ότι πρέπει να κάποιο να ντρέπεται επειδή είναι ομοφυλόφιλος, επειδή η φύση τον έφτιαξε έτσι, πρέπει να ντρέπεται. Δηλαδή εγώ. Δεν απαραίτητο το λέω. Δηλαδή εγώ που γεννήθηκα φαλακρός πρέπει να ντρέπομαι που η φύση με έκανε φαλακρό. Δηλαδή ο άλλος που είναι, ξέρω εγώ, γεννήθηκε με τρία δάχτυλα στο χέρι πρέπει να ντρέπεται επειδή γεννήθηκε με τρία δάχτυλα στο χέρι. Να κάνει παρέλαση να το καμάρι. Ναι. Να μην ντρέπεται. Ναι, να κάνει παρέλαση στο καμάρι. Να ντρεπόμαστε εμείς μετά. Να κάνει παρέλαση, ναι. Να κάνει παρέλαση για να φύγει αυτό το ταμπού ότι ο ομοφυλόφιλος είναι άρρωστος. Είστε καλά. Ποιος είναι άρρωστος? Αρρωστήσουμε εμείς δηλαδή.